Με την ωραιότερη πανσέλινο του χρόνου να κρατά συντροφιά στους θεατές, πλήθος κόσμου όλων των ηλικιών βρέθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο του Μινωικού Ανακτόρου στα Μάλια για να παρακολουθήσουν από κοντά τη μοναδική συναυλία του Σταμάτης Πανουδάκη. Είναι μεγάλη τιμή για μας να έρχεται ο Σταμάτης Πανουδάκης στην Κρήτη και μάλιστα στα Μάλια. Είναι η πρώτη του συναυλία που δίνει στην Κρήτη και μάλιστα σε ένα τέτοιο υπέροχο χώρο όπως είναι ο αρχαιολογικός χώρος Μαλίων. Προσπαθούμε να συνδυάσουμε τον πολιτισμό μας που είναι αυτός μαζί με τον πολιτισμό που είναι η μουσική επίσης και να αναδείξουμε στην ουσία τα Μάλια και τον αρχαιολογικό χώρο των Μαλίων αυτή την υπέροχη φεγγαροβραδιά που γιορτάζουμε κάθε χρόνο. Η συναυλία είχε τίτλο «Τη ζωή μου ξετυλίγω» και ο κόσμος είχε την ευκαιρία να απολαύσει γνωστές, παλιές αλλά και νεότερες επιτυχίες του συνθέτη, όπως και νέα κομμάτια που περιλαμβάνει η νέα του δισκογραφική δουλειά. Η εκδήλωση σήμερα, όπως πάντα, έχει υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και είναι δηλαδή μακριά από περιορισμένες συνταγές και στερεότυπα ψυχαγωγίας. Διοργανώνεται από την περιφέρεια Κρήτης και από το Δήμο Χερσονήσου. Βεβαίως με την ευγενική συμμετοχή και παραχώρηση του χώρου από την Αρχαιολογική Υπηρεσία Ηρακλείου και τη συνεργασία των εργαζομένων εδώ στο χώρο και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Με το αυγουστιάτικο φεγγάρι να κρατά την καλύτερη συντροφιά, ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς της χώρας μας, μαζί με τη Χοροδία Μαλίων και την Ορχήστρα Εν Χόρδων, υπό τη διεύθυνση του Νίκου Αντωνακάκη, προσέφερε μια αξέχαστη μουσική βραδιά, προάγοντας με τον καλύτερο τρόπο τον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου μας. Είναι μεγάλη χαρά που για πρώτη φορά ο κύριος Πανουδάκης έρχεται στην Κρήτη και κάνει συναυλίες. Και πιστεύω όλοι στο τέλος της εκδήλωσης να έχουμε νιώσει έτσι μια ανάταση ψυχής και ελπίζω για όλο το κοινό που θα παρακολουθήσει τη συναυλία να είναι μια χαραμάδα και ένα φως μέσα στην ψυχή τους για να περάσουν όλοι καλά. Οι πόρτες είχαν ανοίξει από τις 7:30 το απόγευμα προκειμένου να διεξαχθεί ομαλά η προσέλευση του κόσμου όπως και έγινε, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας ο αρχαιολογικός χώρος παρέμεινε ανοιχτός στο κοινό.